Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα ένα νέο εκπαιδευτικό βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο το πώς μπορείτε να αφαιρέσετε ένα μουσικό κομμάτι ή γενικότερα τον ήχο από ένα βίντεο της αρισκείας σας. Αυτό θα χρησιμεύσει σε περίπτωση που δεν σας αρέσει ο προκαθορισμένος ήχος του βίντεο, είτε είναι προσωπικό σε βίντεο είτε αλλού, ή απλά θέλετε να αφαιρέσετε αυτόν τον ήχο και θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο, να ενώσετε δηλαδή ένα άλλο μουσικό κομμάτι στο βίντεο. Πάμε να δούμε την πολύ απλή αυτή εύκολη διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας. Υποστηρίζει και την ελληνική έκδοση ακόμα. Είναι και εντελώς δωρεάν χωρίς κανένα περιορισμό. Πληκτρολογούμε το Format Factory. Εγώ το έχω κατεβάσει ήδη, δεν θα το κατεβάσω πνεύμα, απλά να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Βλέπετε, κατεβάζει εδώ πέρα που λέει Download Format Factory 5750. Είναι η τελευταία έκδοση αυτή που έχει βγει. Πατάμε εδώ πέρα Download και μόλις κατέβει στον υπολογιστή σας, θα πάτε στο πρόγραμμα Format Factory που λέει. Το ανοίγουμε και βλέπετε ήδη ότι είναι ελληνική γλώσσα εδώ πέρα κανονικά και ότι έχει και άλλες πολλές λειτουργίες. Σίγουρα δεν θα κάνω τώρα ένα τέτοιο βίντεο ή θα κάνω αναλυτικότερα αργότερα. Λοιπόν, το τι κάνει το κάθε ένα από αυτά εννοώ, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε. Εδώ πέρα σε μορφή AVI. Πατάμε Add Files. Πατάμε εδώ πέρα το βίντεο που μας θέλουμε να κάνουμε την επεξεργασία. Άνοιγμα. Βλέπετε εδώ πέρα τις διαστάσεις μας, τις δίνει κανονικά κιόλας. Προκαθορισμένη στη χαμηλή ποιότητα και μέγεθος. Εδώ πέρα εμείς πατάμε δεξιά Output Settings που λέει. Εδώ πέρα στον ήχο βλέπετε ότι είναι κλικαρισμένο στο χωρίς ήχο. Τώρα θα πατήσουμε από No σε Yes. Έτσι. Εγώ τώρα θα το κατεβάσω σε χαμηλή ποιότητα και μέγεθος για να μην καθυστερήσει το βίντεο, διότι άμα πατήσω υψηλή ποιότητα εδώ πέρα δηλαδή, θα αργήσει πολύ να κατέβει στον υπολογιστή μου. Τώρα για τις ανάγκες του βίντεο θα πατήσω χαμηλή ποιότητα. Εσείς πατήστε την υψηλή. Πατάμε τώρα OK. Και μετά πάλι πάνω, κάτω-κάτω, δεξιά, πάλι OK. Περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο. Πατάμε μετά εδώ πέρα στο πράσινο βελάκι που λέει Start. Για να γίνει επεξεργασία. Δεν θα αργήσει. Συγγνώμη. Ορίστε. Να σε βάλει κιόλας ότι υπάρχει και μια αναβάθμιση μπορεί να γίνει στο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και ο χρόνος που πέρασε είναι μόλις 6 δευτερόλεπτα που έγινε επεξεργασία. Τίποτα δηλαδή. Πατάμε εδώ πέρα ολοκληρώθηκε, μας βγάζει τρία πλαίσια. Πατάμε το μεσαίο για να δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι κάναμε. Αυτό είναι που έγινε τώρα η επεξεργασία. Έτσι. Και εδώ είναι το πρωτότυπο με τον ήχο μέσα. Πάμε να ακούσουμε το πρωτότυπο με τον ήχο να καταλάβετε. Είναι ένα προσωπικό μου βίντεο αυτό. Πέρα πολύ εύκολη και πολύ εύκριστη. Σήμερα, η σήμερα εποχή, Gmail. Βλέπετε ότι υπάρχει ήχος κανονικά σε αυτό το βίντεο, το πρωτότυπο. Και πάμε να δούμε αυτό που έγινε η επεξεργασία με το Format Factory. Το ίδιο βίντεο φυσικά, έτσι. Δεν έχει καθόλου ήχο, πάμε να δυναμώσω και τη φωνή στον υπολογιστή, να το δείτε. Δεν έχει καθόλου ήχο. Αφαιρέθηκε ο ήχος. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα να αλλάξετε την ανάλυση σε περίπτωση που το θέλετε. Πατάμε AVI πάλι, πατάμε το βίντεό μας, το εδώ που μας ενδιαφέρει. Πατάμε εδώ πέρα Output Settings και βλέπετε. Πατάτε υψηλή ποιότητα. MP4 κανονικά. Βλέπετε, δεν πειράζεται τίποτα άλλο από αυτά. Και μετά πατάτε πάλι OK και μετά πάλι OK και γίνεται επεξεργασία. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας βοήθησα, να σέλισα λίγο τα χέρια, σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολούθησατε. Να είστε καλά. Γεια σας.